ανταγωνιστές που πρέπει να υπάρξουν, γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η Ευρώπη παραμένει το πεδίο, το ιστορικό πεδίο των κοινωνικών και ταξικών συγκρούσεων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορεί κανείς να την αρνηθεί. Προσέξτε όμως, ο Σόιμπλε φάνηκε ότι δεν απεργάζεται ένα σχέδιο μόνο για τη δικιά του αντίληψη της γερμανοκεντρικής Ευρώπης. Ήταν και ο λίγο ιδιωτελής. Διότι η πρόταση μεταφοράς στο Λουξεμβούργο του Ταμείου των 50 δισεκατομμυρίων ήταν σε εταιρεία της οποίας είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά για να συνεννοούμαστε. Αυτά για να ξέρουμε τι σημαίνει η σημερινή ευρωπαϊκή ολιγαρχία. Τι σημαίνει η σημερινή γερμανική ολιγαρχία η οποία θέλει να επιβληθεί στους λαούς. Και πρέπει να μιλήσουμε τη γλώσσα της αλήθειας. Όπως είναι τα πράγματα. Όχι ωραιοποιώντας τα. Και αυτό κάνουμε. Αυτό κάναμε. Είναι αυτό που μας αναγνωρίζει ο κόσμος. Δεν υπήρχε λοιπόν άλλος δρόμος από το να επιλέξουμε, να υπογράψουμε, να φέρουμε για έγκριση αυτή τη συμφωνία. Πολλοί ρωτούν αν είναι καλύτερη από αυτό που μας είχε παρουσιαστεί ως πακέτο Juncker. Απαντάω ευθέως, είναι καλύτερο. Αλλά δεν είναι και ευθέως συγκρίσιμο. Γιατί το ένα αφορούσε κάποιους λίγους μήνες, ενώ εδώ μιλάμε για ένα πακέτο 82 δισεκατομμυρίων, συν 35 το λεγόμενο αναπτυξιακό πακέτο, το οποίο εξασφαλίζει την σταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος και μιλάει για μια περίοδο 3 ετών. Άρα δεν είναι συγκρίσιμα αυτά τα μεγέθη. Και προσέξτε και κάτι άλλο, το οποίο έχει σημασία. Πριν από 2 μέρες μου ήρθε η οριστική απάντηση, το σχόλιο από τον ILO για τον νόμο για τις εργασιακές συλλογικές συμβάσεις. Και επανέλαβε και γραπτά τις παρατηρήσεις του που χαιρετίζει την συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Και μάλιστα με ενημέρωσε ο κύριος Ράιτερ ότι η πλειοψηφία των Υπουργών Εργασίας της Ευρώπης θεωρεί ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Και την ίδια ώρα ήρθε χθες από τον ΟΟΣΑ μελέτη που είναι υπέρ της επαναφοράς του 751 ως κατώτατο μισθό. Θα τα εκμεταλλευτούμε αυτά. Θα αποδείξουμε τελικά ότι είναι άλλη η στόχευση αυτών που σήμερα ηγεμονεύουν στην Ευρώπη και δεν είναι ούτε οι βέλτιστες πρακτικές, ούτε η παραγωγικότητα, ούτε η ανάπτυξη. Αυτά είναι πηδεία νέων συμμαχιών, συγκρότησης νέων κοινωνικών και πολιτικών μετώπων. Ακούστηκε πριν και τελειώνω ότι και από τον κύριο Θεοχάρη και από την κυρία Χριστοφιλοπούλου ότι πρέπει να ενώσουμε σε αυτή τη φάση τον ελληνικό λαό. Θέστε ένα ερώτημα. Τους 5 μήνες με τα όσα λέγατε εδώ και έξω, με τα επιχειρήματα και την ανάλυση που κάνατε, βοηθάγατε την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης? Ή πολλές φορές, και η κυρία Χριστοφιλοπούλου ήταν αποκαλυπτική, μας είπε για έλλειψη σχεδίου, προτάσεων, για αφαιρεγκαιότητα, μα αυτά δεν ήταν που ακούγαμε 5 μήνες θέλοντας να ακυρώσουν τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας? Είναι κρίμα λοιπόν σε αυτή τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη για μια ενότητα του λαού μας να επικαλούμαστε τέτοιου είδους επιχειρήματα. Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι η φράση ότι ο καθένας βουλευτής ψηφίζει με βάση τη συνείδησή του κάτι τέτοιες στιγμές είναι που αποκτά ένα πραγματικό βίωμα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πραγματικές διαστάσεις. Νομίζω λοιπόν, έχοντας ο καθένας το χέρι στην καρδιά, στο νου, με αίσθηση ευθύνης, θα πρέπει να υπερψηφίσει αυτή τη συμφωνία για να μπορεί να υπάρχει ελπίδα και το αμέσως επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Υπουργό Εργασίας.